προεκλογικών παροχών, αλλά να ξεδιπλώσει το πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας που στηρίζεται σε υγιή δημόσια οικονομικά. Υπάρχουν τα χρήματα. Δεν θα εφαρμόσει αυτός όμως. Ποιος το λέει αυτό? Ποιος είστε εσείς, κύριε Χασαπόπουλο, που προβλέπετε ότι δεν θα το εφαρμόσει? Αυτό θα το αποφασίσει. Ξέρουμε το αποτέλεσμα των εκλογών. Κανείς δεν το ξέρει. Λοιπόν, αυτό. Ο Τσίπρας λοιπόν χθες λέει: η Νέα Δημοκρατία άφησε την Ελλάδα με έλλειμμα 15,1% το 2009. Ευθύνεται μαζί με το Πασόκ γιατί χρεοκόπησαν τη χώρα, τη ρήμαξαν, έφεραν τα μνημόνια, έφεραν το Δουνουτού, δημιούργησαν μια ανεργία 27%, μια ύφεση 27%, έκοψαν μισθούς, συντάξεις, κατήργησαν συλλογικές συμβάσεις, μείωσαν τον κατώτατο μισθό 22% σε μια βραδιά. Άφησαν πίσω τους πελατειακό κράτος, ανοργανωσιά. Πώς συνδέεται αυτό με το 22-23 όπως? Και σας λέω τώρα ότι έρχεται ο Τσίπρας και λέει: νοικοκυρέψαμε τα δημόσια οικονομικά, μειώσαμε την ανεργία, έχουμε περίσσευμα και έχουμε το περιθώριο, τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, τα επόμενα χρόνια να κάνουμε αυτές τις ελαφρύνσεις στη φορολογία, να επιδοτήσουμε έτσι τις ασφαλιστικές φορές για να επιταχύνουμε τη μείωση της ανεργίας, να βοηθήσουμε τις επενδύσεις μέσω του μέτρου των αποσβέσεων, για να έχουμε ταχύτερη ανάπτυξη. Και αν εμείς κερδίσουμε τις εκλογές, θα τα υλοποιήσουμε. Εγώ πιστεύω, σε αντίθεση με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ότι αυτό το πακέτο θα επιδράσει και στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θετικά για τον ΣΥΡΙΖΑ και την Προοδευτική Συμμαχία και αρνητικά για τη Νέα Δημοκρατία. Και σημειώνω ότι η εμπειρότατη και ικανότατη Ντόρα Μπακογιάννη απέφυγε, όπως ο διάολος το λιβάνι, να απαντήσει στην πρόκληση που της έθεσα. Εάν τα μέτρα είναι καλά και αυτονόητα και λυπή και υλοποιούν το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, τότε γιατί ο κολλητός σας, κυρία Μπακογιάννη, ο Βέμπερ, έσπευσε χθες μεσάνυχτα να τα καταγγείλει και το ΕΛΚ, το κόμμα σας, το ευρωπαϊκό, να αναπαράγει τη δήλωσή του? Ας σταματήσει αυτή η υποκρισία. Κυρία Μακογιάννη, έτσι, κύριε Παπαδημούλη, και ένα άλλο θέμα. Ας σταματήσει. Επιτρέψτε μου να τελειώσω τη φράση. Ολοκληρώστε. Επιτέλους, ας σταματήσει αυτή η υποκρισία και η διγλωσία. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι ο Βέμπερ, αυτός ο υπερδεξιός γερμανός πολιτικός, δεξιότερος και του Σόιμπλε, ο πρώτος που μίλησε για Brexit, αυτός που είναι ο παδός όλων των μέτρων που είναι αρνητικά για την Ελλάδα, εκφράζει την πραγματική θέση της δεξιάς. Όποιος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία ψηφίζει Βέμπερ, και απλώς η Νέα Δημοκρατία κάνει την ανάγκη φιλότιμο, λοιπόν, και θα συρθεί. Όμως, θα συρθεί. Δεν έχει απαντήσει, κύριε Παπαδημούλη, σε ένα άλλο θέμα. Κύριε Παπαδημούλη, δώστε μου ένα λεπτό να κάνω μια ερώτηση. Θα συρθεί πριν λύσει. Κύριε Παπαδημούλη, ακούστε με ένα λεπτό. Κύριε Παπαδημούλη, έλα, δώστε μια απάντηση. Κύριε Παπαδημούλη, δώστε μου και ένα ρωτήσω. Κύριε Παπαδημούλη, εγώ θα στηρίξω το Βέμπερ. Είναι όποιος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Κύριε Μπακογιάννη, εγώ δεν λέω ποίηματα. Ο λόγος μου. Ακούστε, γιατί τώρα με διακόψετε. Κύριε Παπαδημούλη, τι ψηφίζει? Κύριε Μπακογιάννη, τώρα με διακόπτετε εσείς. Ναι, σας διακόπτω. Και λέω λοιπόν. Τι ψηφίζει? Και λέω λοιπόν, κυρία Μπακογιάννη, όσο και να φωνάζετε, εγώ θα. Πετε μου τι ψηφίζει. Λοιπόν, ο λόγος μου, σας λέω. Μοιραστείτε το μυστικό. Δεν είναι ποίημα. Ο λόγος μου είναι τέτοιος που με έχει οδηγήσει στο να με ψηφίζει το 75% των ευρωβουλευτών από 28 κράτη-μέλη, να είμαι ο μόνος Έλληνας αντιπρόεδρος, και σας διαβεβαιώνω ότι εκεί, ακριβώς επειδή δεν λέω ποίηματα, είναι τόσο μικρή αριστερά, ακριβώς εκεί, το 75%, κυρία Μπακογιάννη, με ψηφίζει, όχι η αριστερά. Με όλο το σεβασμό. Με όλο το σεβασμό σας λέω, επειδή δεν εκπροσωπώ. Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι έναν προτείνει αριστερά, τι να κάνει. Επειδή δεν εκπροσωπώ την Ελλάδα της διαφθοράς, της ρεμούλας, των ελλημάτων και των χρεών, αλλά την Ελλάδα της αξιοπρέπειας, με ψηφίζουν εκεί, στο Ευρωκοινοβούλιο. Σας ψήφισαν γιατί σας πρότεινε η αριστερά, και όπως συνηθίζουμε και στην Ελληνική Βουλή, ψηφίζουν όλοι τις προτάσεις των κομμάτων. Ποιος είναι ο αντίπαλος? Μην μου πουλάτε εμένα μαγιά, κύριε Παπαδημούλη. Ο αντίπαλος του Βέμπερ που λέτε ποιος είναι? Δεν είναι έτσι, κύριε Παπαδημούλη. Εγώ ρωτάω τον κύριο Παπαδημούλη μια σοβαρή ερώτηση. Ό,τι θέλετε να σας απαντήσω. Αλλά αυτό το στυλάκι του να σνομπάρετε τους αριστερούς. Δεν σνομπάρω τους αριστερούς. Δεν σνομπάρω κανέναν εγώ στη ζωή μου. Ποια είμαι εγώ για να σνομπάρω κάποιον?
Απλώς απαντάω, κύριε Παπαδημούλη. Δεν απαντάω. Μπορεί να μην σας αρέσει, προσπαθείτε, προσπαθείτε λοιπόν, με διακοπές να μειώσετε εμένα. Δεν μπορείτε δεν να το κάνετε. Δεν σας μειώνω, κύριε Παπαδημούλη, αλλά δεν μπορείτε να μου πείτε. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν μπορείτε να το κάνετε. Του κοινοβουλίου σας μπορείτε, κύριε Μπακογιάννη, επειδή διακόπτετε και δείχνετε εκνευρισμό. Είστε έμπειροι και οι δύο, σας παρακαλώ. Ακριβώς, επειδή είμαστε έμπειροι και οι δύο. Επειδή δείχνετε έναν εκνευρισμό. Λοιπόν, μπορείτε να μου πείτε πόσο έλλειμμα άφησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2009, διότι η Eurostat και ο Juncker, που είναι δικό σας, λέει ότι το έλλειμμα ήταν 15,1% και όχι 6% όπως στέλνατε εσείς πλαστά στοιχεία. Καταλαβαίνω ότι για να γυρίσετε στο 9 είσαστε πάρα πολύ στριμωγμένος. Καθόλου. Εγώ λοιπόν παρατάφτα. Ξέρω ποιοι χρεοκόπησαν τη χώρα. Ναι, ναι, εντάξει. Εσείς χρεοκοπήσατε, εμείς χρεοκοπήσαμε τη χώρα, είμαστε οι κακοί κτλ. Εσείς είσαστε οι λαμπροί. Εσείς κόψατε συντάξεις. Κύριε Παπαδημούλη, να δούμε το σήμερα όμως. Να πάμε στο σήμερα. Εσείς κόψατε το ΕΚΑΣ και ερχόμαστε τώρα και μιλάμε για αυτό. Έθεσε η κυρία Μπακογιάννη ένα θέμα εικόνα του Πρωθυπουργού. Με συγχωρείτε, κύριε Μπακογιάννη, να επαναφέρω. Εικόνα του Πρωθυπουργού. Εικόνα ταύτιση με τον κύριο Πολάκη, αν κατάλαβα καλά αυτό που είπε. Εικόνα με τις διακοπές του. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Σας ενοχλεί, σας δημιουργεί κάποια πρόβλημα. Γιατί εγώ δεν έχω μιλήσει. Θέλετε να συμπληρώσετε τον κύριο Σαλαντάκο να μην απαντήσω στο ερώτημά του. Όχι, ναι, μια και καλή. Ναι, αλλά τώρα να μην απαντήσω, αφού με ρωτάει. Αν είναι σύντομα, παρακαλώ. Ναι. Πολύ σύντομα. Θα ξαναβγάλετε λόγο, γιατί εγώ δεν έχω. Όχι, δεν θα είναι λόγο. Θα απαντήσει επ' αυτού. Λοιπόν, σας απαντώ. Στη θέση του Πρωθυπουργού θα έκανα 100% το ίδιο. Θα μετέτρεπα την ψήφο Μομφής κατά του Πολάκη σε ψήφο εμπιστοσύνης. Ένα αυτό. Και επίσης πιστεύω απόλυτα ότι και η Πολακιάδα και η κωτερολογία δεν θα πιάσουν, κυρία Μπακογιάννη. Λυπάμαι που σας το λέω, αλλά θα απογοητευτείτε. Πάντως, επί της ουσίας δεν απαντάτε. Επί της ουσίας. Απαντώ επί της ουσίας. Και να σας δώσω και ένα παράδειγμα για, την υποκρισία. Για την εικόνα. Να σας δώσω και ένα παράδειγμα για την υποκρισία. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να εμφανίσει ότι είμαστε όλοι εδώ μια κοινωνία ευγενών, όπου κανείς δεν χρησιμοποιεί σκαιό λόγο, κανείς δεν βρίζει κτλ. Και χθες ανακοίνωσε την μεταγραφή εν χορδές και οργάνης του κυρίου Ψαριανού στη Νέα Δημοκρατία. Αν συγκρίνεται το ιβρεολόγιο, το δημόσιο του κυρίου Ψαριανού με όσα έχει πει ο κύριος Πολάκης, ο Ψαριανός παίρνει Όσκαρ. Δεν απαντήσατε όμως. Ιβρεολογίου. Λοιπόν, αφήστε τις υποκρισίες. Εγώ αρνούμαι, παρότι έχω διαφορετικό στυλ, παρότι ο λόγος μου είναι διαφορετικός από του Παύλου του Πολάκη. Και παρότι πιστεύω ότι καμιά φορά μπορεί να χάνει και το δίκιο του με την οξύτητα του λόγου του, αρνούμε να τον δώσω στα σκυλιά και αρνούμε να μετατρέψω την πολιτική αντιπαράθεση για το μέλλον της χώρας σε κωτορολογία και πολακιάδα. Αντίθετα πιστεύω ότι δείχνει τον πανικό, το άγχος, την αντιπολιτική ένδυα της Νέας Δημοκρατίας η προσπάθειά της να μετατοπίσει την ατζέντα. Πάμε, κύριε Παπαγιάννη, ακούστε μια στιγμή. Μέχρι τώρα μιλάει ο κύριος Παπαδημούλης, δεν με απαντήσει, γιατί πώς είναι, δεν δικαιούται. Η ώρα είναι 9. Θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, μετά με εσάς θα έχετε όλο το χρόνο εσείς. Ελάτε, η Ρο Ράντου είναι στη θέση της, να δούμε τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στα ύψη, η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή το νέο πακέτο θετικών μέτρων που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης, πριν λίγο στο Open, κάλεσε τη Νέα Δημοκρατία να απαντήσει αν στηρίζει τα μέτρα, μιας και οι δηλώσεις του Μάνφρεντ Βέμπερ, όπως είπε, προαναγγείλει το όχι του κόμματος σε αυτά. Μετά το κότερο, ο Τσίπρας έπρεπε να αναγγείλει μέτρα, τόνισε σκοπτικά από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας η Ντόρα Μπακογιάννη και υπογράμμισε πως ο ίδιος ο Τσίπρας ανέβασε τους φόρους που τώρα μειώνει. Κλιμακώνει τις προκλήσεις η Άγκυρα. Ο Μεβλού Τσαβούσογλου ανακοίνωσε πως η Τουρκία θα στείλει σύντομα και δεύτερο γεωτρύπανο στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ χαρακτήρισε μπλόφα την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης από την Κύπρο. Ισχυρή έκρηξη σε ναό σουφιστών στο Πακιστάν σημειώθηκε πριν λίγη ώρα. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για 5 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ένας μαθητής νεκρός και τουλάχιστον 7 τραυματίες είναι ο θλιβερός απολογισμός από πυροβολισμούς συμμαθητών τους που σημειώθηκαν σε σχολείο στο Ντένβερ των Ηνωμένων Πολιτειών. Δολοφονική ενέδρα σε 52χρονο επιχειρηματία έστησε ανάγνωστη χτες βράδυ στον Πειραιά, τον οποίο και γάζωσαν με καλάζνικο. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ο καιρός, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στην Αττική και τη θερμοκρασία έως τους 22 βαθμούς. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία έως τους 20 βαθμούς Κελσίου.
Αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από την Αττική Οδό μέχρι τα Κτέλ και στην κάθοδο από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Κίνηση και στην Κηφισίας μέχρι την Πανόρμου, τη Μεσογείων από το Χολαργό και τη Συγκρού από τη Λαγκομιτζή. Αυξημένη κίνηση και στην Εγνατία στο ύψος των Διωδίων Ωραιοκάστρου λόγω καραμπόλας οχημάτων στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε την Ρόρα Άντου. Δεν θέλω να έχουμε άγχος. Είστε και οι δύο έμπειροι. Κανένα άγχος δεν έχω. Ναι, όχι εσείς. Όχι εσείς και ο κύριος Παπαδημίου, ποιος θα μιλήσει περισσότερο. Δεν είναι τώρα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε έτσι και το χρόνο. Ωραία. Και έχετε όλο το χρόνο να απαντήσετε. Κανένα άγχος. Είμαστε παλιό τηλεοπτικό δίδυμο. Μα γι' αυτό σας το λέω. Σας παρακαλώ τώρα. Βεβαίως. Ελάτε. Εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο. Διότι όλα τα διλήμματα τα οποία είχε θέσει κατά καιρούς, το παλιό απέναντι στο καινούριο, με η αριστερά, με τη δεξι, την κακή δεξιά και τον νεοφιλελευθερισμό, όποιο δίλημα είχε θέσει, είχε πέσει. Δεν μπορείς πλέον. Μνημόνιο, αντιμνημόνιο, θα ασκήσω μνημόνιο, αυτοί θέλουν μνημόνια. Αυτά τα οποία λέγανε κατά καιρούς. Τώρα λοιπόν είχε μείνει ένα. Και ήτανε ο λαός έναντι της ελίτ. Αυτό ήταν το τελευταίο μήνυμα το οποίο προσπαθούσαν να περάσουν. Εμείς είμαστε με το λαό και εσείς οι κακοί είσαστε με τους λίγους κτλ. Αυτό το αφήγημα καταστράφηκε με την ιστορία την τελευταία. Είχε αρχίσει να καταστρέφεται. Περιμένετε. Είχε αρχίσει να καταστρέφεται με την ιστορία κόκαλη. Είχαμε λοιπόν το ΣΥΡΙΖΑ και τη διαπλοκή χέρι-χέρι. Οπότε πλέον η μάχη κατά της διαπλοκής με το ψηφοδέλτιο, τον κύριο Κουσίνη υποψήφιο, τον κύριο Παπαδημούλη, τον κύριο Κόκαλη, δεν μπορούσε πλέον να στηριχθεί, δεν το πίστευε ούτε κανένας τέλος πάνω στην πιάτσα. Και μετά έρχεται και το κότερο και η ιστορία του κοτέρου και ο τρόπος με τον οποίο ο Πρωθυπουργός έκανε τις διακοπές του. Αλλά συνεχίζω, εμένα πιο πολύ απ' όλα, ενώ αντιλαμβάνομαι ότι ο κύριος Τσίπρας βρέθηκε σε δύσκολη θέση κτλ. Με ενόχλησε πάρα πολύ η φράση του εχθές. Όταν μίλησε για το μάτι, μίλησε για ξαναζεσταμένο φαΐ. Αυτό, κύριε, είναι ο πολιτικός πολιτισμός του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι αυτό το οποίο ενοχλεί. Όταν έχεις 100 νεκρούς, δεν τους λες ξαναζεσταμένο φαΐ. Δεν το λες. Λες κάτι άλλο. Λες ότι φέρατε μία παλιά από αυτή, η οποία τώρα διεξάγεται η έρευνα. Λες ό,τι θέλεις, αλλά δεν τους λες 100 νεκρούς ξαναζεσταμένο φαΐ. Αυτό λοιπόν δείχνει το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται σήμερα. Ρίχνουν λοιπόν στο τραπέζι ό,τι μπορούν σε παροχές. Ο κύριος Παπαδημούλης λέει ότι ένα πεντακοσάρικο θα έχει αποτέλεσμα. Ένα πεντακοσάρικο μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές, πιστεύει ο κύριος Παπαδημούλης και γι' αυτό και το κάνουν οι άνθρωποι. Και για να επιστρέψω στον κύριο Βίμπερ να μην λεχθεί. Σας είπε και κάτι άλλο, ότι η κοτεολογία και η πολλακιάδα δεν είναι ναι, το διακύβευμα των εκλογών. Δηλαδή όχι, ότι μα ποτέ αλλού θα το διακύβευμα των εκλογών βεβαίως δεν είναι η κοτεριάδα και η πολλακιάδα και η κοτερολογία. Αυτό που είναι το διακύβευμα των εκλογών είναι το ήθος της διακυβέρνησης η οποία θα υπάρξει αύριο στην Ελλάδα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται κανένας τον πολιτικό του πολιτισμό. Είναι η αλήθεια η οποία πρέπει να λέγεται έναντι του ψέματος. Διότι όταν έχεις πει όλα τα ψέματα του κόσμου και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα έχεις πει, όταν βγαίνεις εχθές και λες θα κάνω τετραετίας πρόγραμμα και τάζεις λαγούς με πετραχίλια, κανένα ενδιαφέρον δεν έχει. Τη μόνη τελικώς ουσιαστική προσπάθεια που κάνεις είναι να δώσεις ένα πεντακοσάρικο να εξαγοράσεις ψήφους των συνταξιούχων. Αυτό το κατήγγειλε ο κύριος Βέμπερ και καλά έκανε και το κατήγγειλε και το καταγγέλλω και εγώ από τη δικιά σας εκπομπή. Θεωρώ ότι αυτού του είδους οι μεθοδεύσεις δεν έχουν υπάρξει ποτέ στην πολιτική ιστορία της Ελλάδος. Και να τελειώσω. Με μία ερώτηση προς τον κύριο Παπαδημούλη που δεν ήθελε να μου την απαντήσει πριν, αλλά θα την απαντήσει τώρα. Πέστε μου, κύριε Παπαδημούλη, εμείς είμαστε με τον κύριο Βέμπερ, το πρώτο κόμμα, κατά πάσα πιθανότητα με βάση δημοσκοπήσεις στην. Στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο, έναν άνθρωπο ο οποίος εμείς τον υποστηρίζουμε να γίνει Γιούνκερ στη θέση του Γιούνκερ. Από εκεί και πέρα, ο μόνος άνθρωπος όμως, ο οποίος έχει μιλήσει σαφώς για μείωση των υπερβολικών πλεονασμάτων στην Ελλάδα. Ο μόνος Ευρωπαίος. Σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους και σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις τις οποίες εσείς αναλάβατε. Δύο ερωτήσεις έχω για σας. Πρώτον, εσείς ποιον θα υποστηρίξετε
για τη θέση του κυρίου Γιούγκερ, με ποιον είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι με τους σοσιαλιστές, είναι με τους αριστερούς, σε ποιο κόμμα τελικώς ανήκεται, αυτή είναι η πρώτη ερώτηση την οποία θέλω να σας κάνω. Να και η δεύτερη ερώτηση είναι, επειδή εχθές άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι επί των δικών του ημερών δεν θα μειωθεί το αφορολόγητο, και επειδή όλοι ξέρουμε το αφορολόγητο θα μειωθεί από την 1η Ιανουαρίου, όπως και μέχρι πριν από ένα μήνα είπε ο κύριος Τσακαλώτος, δεσμευόμενος στους θεσμούς, μπορείτε να μου πείτε, δεν θα είναι μια ευκαιρία τώρα που υπάρχει τροπολογία της Νέας Δημοκρατίας να ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ τη μείωση του, τη μη μείωση του αφορολογήτου, για να καθαρίσουμε και λιγάκι την κατάσταση? Όσο γίνεται πιο σύντομα, γιατί μας περιμένει ο διοικητής της ΔΕΗ. Όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Έλατε. Πρώτα απ' όλα, το αφορολόγητο δεν θα μειωθεί όσο υπάρχει κυβέρνηση με Πρωθυπουργό Τσίπρα και όπως ακυρώσαμε το μέτρο της περικοπής των συντάξεων και όπως ακυρώσαμε το μέτρο της περικοπής των συντάξεων, έτσι θα ακυρώσουμε και τη μείωση του αφορολογήτου. Γιατί έχουμε εξασφαλίσει ανάπτυξη, ανάκαμψη της οικονομίας και υγιή. Δηλαδή ο κύριος Τσακαλώτος. Δεύτερον, παρακαλώ, με ρωτήσατε απαντώ. Δεύτερον, δεν δέχομαι μαθήματα αλήθειας από τη Νέα Δημοκρατία όταν την 1η Μαΐου ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε δεν είμαστε έτοιμοι να δώσουμε 13η σύνταξη και έρχεται μια εβδομάδα μετά να λέει μα φυσικά θα πρέπει να δοθεί και ήταν πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν δέχομαι μαθήματα, δεν δέχομαι μαθήματα ήθους και νοικοκυρεμένης οικονομικής διαχείρισης από ένα κόμμα που βαρύνεται με σκάνδαλα τύπου Siemens και Novartis και που άφησε έλλειμμα 15,1% το 2009. Πάμε και στην άλλη ερώτηση. Για την άλλη ερώτηση. Εργαζόμαστε ως κόμμα της αριστεράς που θα παραμείνει στην οικογένεια της αριστεράς αλλά έχει διευρυνόμενες συμμαχίες και στηρίγματα και στους σοσιαλιστές και στους πράσινους και στους φιλελεύθερους να διαμορφώσουμε μια πλειοψηφία και θα τα καταφέρουμε, κυρία Μπακογιάννη, όπως η οποία την δεν φορά. Θα δώσει, η οποία δεν θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στο Βέμπερ. Σας βεβαιώνω ότι και στο Βερολίνο υπάρχει έχουν άλλο αρχίσει πρόσωπο. Βεβαίως υπάρχουν και θα σας πω τουλάχιστον τρία. Αλλά σας βεβαιώνω ότι και στο Βερολίνο έχουν αρχίσει πια και καταλαβαίνουν ότι ο Βέμπερ δεν τραβάει. Είναι λαγός, δεν μπορεί να είναι πρόσωπα. Για να κλείσουμε, κύριε Παπαδημούλη. Πρόσωπα που θα μπορούσαν να πάρουν ψήφο εμπιστοσύνης από την πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου, στη θέση του κυρίου Βέμπερ, θα μπορούσαν να ήταν ο κύριος Τίμερμανς, η κυρία Βεστάγκερ, ο κύριος Μπαρνιέ. Αλλά όχι ο κύριος Βέμπερ, ο οποίος είναι δεξιότερος και του Σόιμπλε. Δεξιότερα και αν θέλει νικότερα. Είναι ο τείχος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Μπακογιάννη. Έχει ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ αποφασίσει ποιον θα υποστηρίξει, γιατί δεν φαντάζομαι να θέλει να μας πει ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αμέσως μετά, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Αμέσως μετά το διάλειμμα θα είναι εδώ μαζί μας ο διοικητής της ΔΕΗ, ο κύριος Παναγιωτάκης, για να δούμε τι γίνεται και με τα καθημερινά προβλήματα. Τόσοι άνθρωποι προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα και να πληρώσουν λογαριασμούς τους. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.